Ελάτε, παιδιά, να πνίξουμε κανένα παιδάκι να ξεκινήσουν οι έλεγχοι στις παραλίες για μέτρα ασφαλείας. Κύριε Δήμαρχε, είναι σαφές ότι την ευθύνη για τον Λουναπάρκ την έχει ο Δήμαρχος της Νοτίου Κορέας, ο οποίος και παραιτήθηκε. Στην εταιρεία λέει δεν υπήρχε πιστοποίηση για την ασφάλεια των παιχνιδιών, στη χώρα δεν υπάρχει πιστοποίηση για την ασφάλεια των πολιτών, όλα δε. Και εμείς παίζαμε στα χώματα, στις αλάνες, πετροπόλεμο, μέσα στα γιαπιά, στις σιδηρόβρυχες και τα σκουριασμένα καρβιά, αλλά πάντα μακριά από τους κινδύνους ενός Λούνα Πάρκ. Κατά τα άλλα, τη βδομάδα που πέρασε, για πρώτη φορά είχαμε τόση φασαρία, τόση ίντριγκα, τόσο τηλεοπτικό χρόνο για μια παρουσίαση ενός βιβλίου που δεν το ξέρει ούτε θα το διαβάσει ποτέ κανείς. Το ρώτησε και ο κρεμαστινός το ΓΑΠ. Εγώ το είδα αλλιώς, λέει. Δικά του. Τέλος από την συνέντευξη στο Στρόιτερ, αυτό που επισημάναν και τα κανάλια είναι που είπε ο Τσίπρας δεν είμαι ο Χάρι Πότερ. Αυτό κρατήσατε. Τι θέλατε να πει, είμαι μάγος. Και τέλος πάντων αυτό το debate δεν έχω καταλάβει. Γιατί το αρνείται ο Σαμαράς, δεν θέλει να στριμώξει την αριστερά. Γιατί μην ξεχνιόμαστε, ζούμε στη χώρα που Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ζητούν από την αριστερά να απολογηθεί για τα λάθη στη διακυβέρνηση της χώρας όσο κυβερνούσαν αυτοί. Οι εικόνες ντροπής στις λαϊκές τη βδομάδα που πέρασε, σύμφωνα με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, οφείλονται στα χρόνια που κυβερνούσε σε αυτόν τον τόπο η αριστερά. Συνελώνται οι ποιοι, προς τι τόση φασαρία, προς τι εκλογές. Έτσι κι αλλιώς η αριστερά κυβερνάει, είτε βγει είτε δεν βγει. Άρα και άλλη είδηση τη βδομάδα που έσκασε ήταν στο νοσοκομείο, λέει ο μπαμπάς της Ντόρας. Επίσκεψη σε ασθενή. Και μην ξεχνάτε, 26 Απριλίου, 3 και 10 Μαΐου, Σάββατο βράδυ σας περιμένω στο Team Panalei στο Θησίο. Τρεις τελευταίες παραστάσεις για τις οδηγίες κρίσης, 2 για φέτος. Για ολονύχτια διαμαρτυρία και πορεία στο Sky με ρεσό, να επιστρέψω Βαγγελάτος, μόνος μου έχω μείνει. Κανείς, αυτά για σήμερα, δημιουργήστε τον εαυτό σας και καλή τύχη.